Ολοκληρώθηκε ο καθιερωμένος έρανος αγάπης που πραγματοποιεί κάθε χρόνο η Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδροπόλεως. Ο Μητροπολίτης Αλεξανδροπόλεως Άνθιμος με εγκύκλιο του ευχαρίστησε τους πιστούς, λέγοντας πως αναγνωρίζει την οικονομική τους κατάσταση και παρόλα αυτά έδειξαν εμπράκτος την αγάπη τους σε αυτούς που έχουν πραγματική ανάγκη. Όπως δήλωσε ο Σεβασμιότατος, το ποσό που συγκεντρώθηκε δεν έχει καταμετρηθεί ακόμη, ωστόσο σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία είναι σαφώς μικρότερο από αυτό που είχε συγκεντρωθεί τα προηγούμενα χρόνια. Για ακόμη μια χρονιά, εθελόντριες και μαθητές βγήκαν στους δρόμους προκειμένου να συγκεντρώσουν χρήματα για τους οικονομικά ασθενέστερους του Δήμου Αλεξανδρούπολης, συμμετέχοντας στον έρανο αγάπης της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης. Ο Μητροπολίτης Αλεξανδρούπολης ζήτησε από τους πιστούς να δώσουν από τα λίγα που έχουν σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, προκειμένου να στηρίξουν τους ανθρώπους που έχουν πραγματική ανάγκη. Ανακοινώσαμε στους ναούς επίσημα ότι ο έρανος της αγάπης τελείωσε. Και οφείλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου, όπως το έκανα και στους ναούς, για την ανταπόκριση με την οποία οι χριστιανοί μας, οι κάτοικοι της πόλεως και της ευρύτερης περιοχής της Μητροπόλεως μας, ανταποκρίθηκαν σε αυτόν τον έρανο. Ο οποίος βέβαια δεν έχουν ακόμα τελειώσει την κατάθεση των χρημάτων, την καταμέτρηση από τα συνεργεία, οι γυναίκες και οι ιερείς και τα παιδιά που έλαβαν μέρος αυτών. Το ακριβές ποσό που συγκεντρώθηκε ακόμη δεν είναι γνωστό, ωστόσο σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία είναι μικρότερο από αυτό που είχε συγκεντρωθεί τα προηγούμενα χρόνια. Πάντως φαίνεται ότι υπάρχει μία μείωση αισθητά ουσιαστική από ό,τι πέρυσι, αλλά εκείνο που μας συνέχει είναι η ανταπόκριση των ανθρώπων με καλή διάθεση απέναντι στους ανθρώπους μας που τους επισκέφθηκαν και τους ζήτησαν την εμπιστοσύνη τους προκειμένου να βοηθήσουμε. Για μας αυτός ο έρανος είναι καθαρά συμβολικός και πνευματικός λόγω των ημερών. Για μας, για τη Μητρόπολη Αλεξανδροπόλεως, ο έρανος είναι μια υπόθεση πνευματική που συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ο Μητροπολίτης Αλεξανδροπόλεως δήλωσε πως οι εθελοντές του έρανου μπήκαν σε σπίτια και καταστήματα, συζήτησαν με πολλούς, κατέγραψαν ανάγκες, σημείωσαν περιστατικά και έζησαν καταστάσεις που μόνο ως θαύματα, όπως είπε, τα εκλαμβάνει. Να υπολογίσετε ότι κάθε μήνα από τα φιλόπτωχα των ενωριών δίνονται χρήματα και αυτό το ξέρουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Κάθε μέρα από το συσίτιο δίνεται φαγητό. Άρα λοιπόν, ναι στην ευαισθησία αυτών των ημερών, αλλά να μην ξεχνάμε την υποχρέωσή μας στον συνάνθρωπό μας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, κάτι που για μας είναι τεράστια ευθύνη και ανάλογα με τις δυνατότητές μας προσπαθούμε να ανταποκριθούμε. Είναι αλήθεια ότι τα πράγματα δυσκολεύουν και θα δυσκολέψουν ακόμα περισσότερο. Οπότε όσο περισσότερο μπορούμε να ανταποκριθούμε θα είναι ευχής έργων. Όταν δεν έχουμε δυνατότητα, πλέον δεν θα έχουμε δυνατότητα να ανταποκριθούμε και το ομολογούμε αυτό σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Εύχομαι λοιπόν σε όλους σας με αυτή την πνευματική εξάρτηση και της φιλάνθρωπης αυτής στάσεως αυτών των ημερών να αξιωθούμε να περάσουμε καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα.